Καλησπέρα σας. Εκ μέρους όλων όσοι συμμετέχουμε στην Ομοσπονδία Ανθρώπων Σαρωτικού, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ απόψε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτή την πρώτη συνέντευξη τύπου που αποφασίσαμε να δώσουμε, θεωρώντας σκόπιμο να ενημερωθούν οι κάτοικοι, οι συμπολίτες μας στο Δήμο Σαρωτικού για αυτή μας την προσπάθεια. Θα ήθελα να πω ότι μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους ο Δήμαρχος ο κ. Γιώργος Σοφρόνης και ο κ. Σάββας Γκέραλης, αναπληρωτής δήμαρχος αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Αγιασμότου. Δίπλα μου κάθεται ο κ. Δημήτρης Φραγιαδουλάκης, ο οποίος είναι προσωρινός πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πρόεδρος του Συλλόγου Φίνικα με έδρα στο Λαγονίσι. Δίπλα του ο κ. Ανδρέας Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εξοραϊστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Αναβίσου. Και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ πολύ. Δίπλα μου ο κύριος Φραγκόπουλος, ο οποίος είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας και πρόεδρος του Εξοραϊστικού Συλλόγου Οικιστών Καταφυγίου. Στα αριστερά μου δε είναι ο κύριος Νίκος Πάστρας, από... Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον πρόεδρο, τον κ. Φραγιαδουλάκη. Νομίζω ξεκινάς. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω και την σειρά μου. Ευχαριστώ που αφιερώνετε το απόγευμα αυτή τη Τετάρτη για να σας ενημερώσω για την Ομοσπονδία Συλλόγου Σαρωτικού. Θα κάνω μία παρουσίαση αρχικά των συλλόγων που μετέχουν στην Ομοσπονδία. Από τον Εξοραϊστικό και Πολιστικό Σύλλογο το Άγιας Μόθη, με πρόεδρο τον κύριο Σάββα Γκέραλη, ο Εξοραϊστικός Πολιστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας Βούρλων Αναπήσου, με πρόεδρο τον κύριο Πάστρα Νίκο, ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου Αναπήσου, με πρόεδρο τον κύριο Μπαραζιάννη Ιωσήφ, ο Όμιλος Θυμαρίου, ο Έολος, με πρόεδρο τον κύριο Βριώνη Φάνη, η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Κουβαρά, με πρόεδρο τον Σόφο τον Δημήτρη, ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Μαύρο Λιθάρι, με πρόεδρο τον κύριο Κούτσιο Απόστολο, ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Οικιστών Καταφυγίου Παλαιάς Φώκιας Δήμου Σαρωτικού, ο κύριος Φραγκόπουλος Άγγελος, και ο Εξοραϊστικός Πολιστικός Σύλλογος ο Φίνικας, με πρόεδρο τον Φραγκεδουλάκη τον Δημήτρη. Λοιπόν, αυτοί οι 8 σύλλογοι αποτελούν τους πρώτους συλλόγους που απαρτίζουν την Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρωτικού. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όσο και τους Προέδρους που σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε συμμετείχαν από την αρχή, μας άκουσαν την πρότασή μας και συμμετείχαν. Βέβαια θα πρέπει να πω τώρα και τους εκπροσώπους. Συγγνώμη να σας κουράζω, αλλά είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα άτομα. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας είναι εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία ο κ. Πάστρας. Από τον Σύλλογο του Αγίου Νικολάου Αναβίσου ο κ. Αλεξανδρόπουλος ο Ανδρέας. Από τον Όμιλο του Θυμαρίου ο Έολος ο κ. Κότσης Ιωάννης. Από την Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Κουβαρά ο κ. Δημήτρης Σόφος. Από τον Εξοραϊστικό Σύλλογο Μαύρο Λιθάρι ο κ. Μπουράκης Κιτάλης. Από τον Εξοραϊστικό Σύλλογο Οικιστών Καταφυγίου Παλαιάς Φώκιας Δήμου Σαρωτικού ο κ. Φραγκόπουλος Άγγελος και ο κ. Μενεγάκης Απόστολος. Και από το Φίνικα εγώ και η κ. Κατραμάνου Ειδήλικα. Εμείς είμαστε που μετέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και προσωρινό, είπε η κυρία Καδραμάδου προηγουμένως ότι είμαστε προσωρινοί, διότι είμαστε στη διαδικασία νομιμοποίησης της Ομοσπονδίας. Κατατέθηκε το καταστατικό μας από το δικηγόρο στο πρωτοδικείο και έχει ακολουθήσει τη διαδικασία. Έτσι, εμείς είμαστε προσωρινοί, μόλις είναι έτοιμο το καταστατικό και η Ομοσπονδία από το πρωτοδικείο το πρωτοδικείο μας εδώ στο ΟΚΕΙ, θα προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν σε κανονικές εκλογές, ώστε οι θέσεις να πληρωθούν από τα άτομα που θα εκλεχθούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λοιπόν, το προσωρινό,
Έχει πρόεδρο το Πετρελάκι του Δημήτρη από το Φίνικα. Αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Αλεξανδρόπουλος Ανδρέας από τον Άγιο Νικόλα. Γενικός γραμματέας ο κύριος Φραγκόπουλος, ο Άγγελος από το Καταφύγι. Αναπληρωτής γραμματέας ο κύριος Πάστας Νίκος από την Αγία Τριάδα. Υπεύθυνος οικονομικών ο κύριος Κώστας Ιωάννης από τον Έολο. Υπεύθυνος πολιτικής προστασίας και περιβάλλοντος ο κύριος Σόφος Δημήτρης από την πολιτική προστασία του Κουβαρά. Άλλωστε και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη θέση. Υπεύθυνος αθλητισμού ο κύριος Μενεγάκης Απόστολος από το Καταφύγι. Υπεύθυνος πολιτιστικών ο Γουράκης ο Μιχάλης από το Μαύρο Λιθάρι. Υπεύθυνη τύπου και δημοσίων σχέσεων η κυρία Καταμάρη Δήμητρα από το Φίνικα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους και προσωπικά γιατί στην πρώτη συνέλευση που κάναμε καταρχήν με τίμησαν με την ψήφο τους να είμαι προσωρινός πρόεδρος και τους ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μας καλή δύναμη σε αυτή την καινούργια προσπάθεια που κάνουμε που έχει σαν στόχο να αναδείξουμε τα θέματα, τα προβλήματα, τα αιτήματα των συμπολιτών μας στο Δήμο Σαλονικού. Θα πω πολύ λίγα πράγματα για το ιστορικό της σύστασης της Ομοσπονδίας. Οι πρώτες συζητήσεις γίνανε πριν λίγους μήνες, όταν μετά από μια συμμετοχή που είχαμε στην Ένωση Συλλόγων Σαλονικού, σε μια άλλη ένωση, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως εμείς τα περιμέναμε, τουλάχιστον κάποιους από τους συλλόγους που μετέχαμε σε αυτή την ένωση. Είχαμε μία άλλη αντίληψη των πραγμάτων, θέλαμε να έχουμε άποψη, αυτή η άποψη να βγαίνει μέσα από την επαφή που έχουμε από τον κόσμο, μέσα από τους φορείς που είναι οι σύλλογοι που εκφράζουν τις απόψεις των συνδημοτών μας και αυτές οι απόψεις να τεκμηριώνονται όπου είναι δυνατόν από εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μπορούμε να έχουμε προτάσεις οι οποίες τελικά θα είναι σημαντικές για τον τόπο και τους συμπολίτες μας. Έτσι, δημιουργήθηκε η ιδέα να δημιουργηθεί ένα δευτεροβάθμιο όργανο, η Ομοσπονδία είναι δευτεροβάθμιο όργανο, που θα σας διαβάσω σε λίγο αναλυτικά στο καταστατικό μας. Θα αναφερόμαστε πολύ συχνά στο καταστατικό. Εδώ θα θέλω να ευχαριστήσω τον Άγγελο τον Φραγκόπουλο, διότι έκανε μια εξαιρετική δουλειά όσον αφορά το καταστατικό, γιατί θα είναι ο μπούκυρας, θα είναι η πηξίδα για τις δράσεις της Ομοσπονδίας. Και αυτό το καταστατικό αναφέρει τα θέματα που θα ασχοληθεί η Ομοσπονδία με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Άρα ξεκινάμε με ένα πολύ βασικό πράγμα. Ξέρουμε τι ζητάμε, ξέρουμε τι ψάχνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές χανόμαστε στο να βρούμε τι θέλουμε. Συγχωρέστε που θα διαβάσω, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μας ότι οι σκοποί της Ομοσπονδίας έχουν ως εξής. Την οικονομική ανάπτυξη, την καθαριότητα των πόλεων και των οικισμών, τη διατήρηση των ελεύθερων παραλίων, τη δημιουργία και τη συντήρηση των υποδομών, όπως η δημιουργία κέντρου επεξεργασίας νημάτων, εδώ έχουμε εξελίξεις, αλλά είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον, γιατί η διαχείριση των αποβλήτων, των λοιμάτων, των σκουπιδιών, είναι ένα θέμα που τώρα ξεκινάει γενικά να απασχολεί τον κόσμο. Θα πούμε σε μερίδες που έχουμε σκοπό να κάνουμε πιο αναλυτικά πράγματα πάνω σε αυτό. Το κινητηρίο, ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολεί ειδικά τις περιοχές της παραλίας, της δημοτικής κοινωνίας, του οδικού δικτύου, γενικά των υποδομών, η προώθηση σχέδιων πόλεως σε όλους τους οικισμούς, η ασφαλή διαβίωση των πολιτών και διαφύλαξη της περιουσίας τους, η ενεργός επικοινωνία και η γνωριμία των κατοίκων και οικιστών μελών των συλλόγων, η καλλιέργεια μεταξύ των
μεταξύ τους αρμονικών σχέσεων και δεσμών και η ανάπτυξη της αγάπης τους προς το Δήμο Σαλονικού. Ξέρετε, είμαστε ένας νέος Δήμος. Σιγά σιγά αποκτούμε ταυτότητα. Η οικονομική και πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών των συλλόγων και των κατοίκων των οικιστών του Δήμου Σαλονικού. Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, συμπαράστασης, υλικής και ηθικής βοήθειας στα μέλη των συλλόγων που απαρτίζουν την Ομοσπονδία και όχι μόνο, καθώς και στους κατοίκους και οικιστές του Δήμου Σαλονικού που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη. Η προσπάθεια συντήρησης και διάσωσης των παραδόσεων της ευρύτερης περιφέρειας της Χερσονήσου και της Λαβρωτικής και η προστασία του φυσικού, ιστορικού και αρχαιολογικού προσώπου της περιοχής, καθώς και η διατήρηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των ακτών, του πρασίνου, η διατήρηση της αρχιτεκτονικής και οικιστικής μορφής, η ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης, η υγεία και η καθαριότητα γενικότερα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σαλονικού από κάθε οικολογική αλλίωση. Η προώθηση της θεσμικής αναβάθμισης και παρέμβασης των συλλόγων για την επίλυση των προβλημάτων που τις απασχολούν. Η ενεργό συμμετοχή και εκπροσώπηση των συμφερόντων της περιοχής και των κατοίκων της, η τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και κάθε φύσιος τοποθέτηση έναντι των γενικότερων προβλημάτων εθνικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών, περιβαλλοντολογικών και πολιτιστικών που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός της Ομοσπονδίας. Θέματα που ακουμπάνε την καθημερινότητα όλων μας και, αν θέλετε, προσδιορίζουν στο τι θέλουμε να αφήσουμε ως παρακαταθήκη στα παιδιά μας. Σε γενικές γραμμές, αυτά ήθελα να πω. Δεν θέλω να σας κουράσω. Θα ήθελα τώρα να πει κάτι ο κ. Φραγκόπουλος όσον αφορά τη δομή της Ομοσπονδίας, πώς θα λειτουργήσει και μετά θα δεχθούμε ερωτήσεις. Ναι, λίγα πράγματα, δεν θα σας κουράσω. Μισό λεπτό, θέλω κάτι να πει η Δήμητρα. Αν επιτρέπετε, ήθελα να πω το εξής. Ο κ. Φραγκιαδηλάκης αναφέρθηκε στο καταστατικό το οποίο όντως ως πρωτόλιο το κατέθεσε και το εξεργάστηκε ο κ. Φραγκόπουλος. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έγιναν πολλές διαβουλεύσεις. Θέλω να το επισημάνω αυτό γιατί είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο. Δουλέψαμε όλοι πάνω σε αυτό, το διαβάσαμε, το ξαναδιαβάσαμε, έγιναν διορθώσεις, το συζητήσαμε και έτσι καταλήξαμε στο καταστατικό το οποίο έχει κατατεθεί προς έγκριση. Και κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπετε, ότι κάτι είπες, Δημήτρη, σχετικά με την Ένωση, όταν ήμασταν στην Ένωση όλοι και βέβαια θα θέλαμε να είμαστε, υπήρξε και εκεί ένα θέμα καταστατικής λειτουργίας. Δεν ήταν απλά ότι υπήρξε κάποια διαφωνία. Ήταν θέμα καταστατικής λειτουργίας και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Δεν θέλω να επεκταθώ ούτε τη θέση μου, όμως ήταν θέμα καταστατικής λειτουργίας. Κατά την άποψή μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παππού. Ευχαριστώ και εγώ την παρουσία σας, κυρίως από τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία θέλουμε να έχουμε καλή επικοινωνία ώστε να προβάλλονται και οι θέσεις μας και η δραστηριότητά μας. Το καταστατικό αυτό ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια όταν δημιουργήθηκε μια αντίστοιχη ομοσπονδία συλλόγων του Δήμου Αναβίσου. Και τότε είχαμε φτιάξει αυτό το καταστατικό. Και βέβαια επικαιροποιήθηκε. Όμως εκείνη η Ομοσπονδία λόγω του καλλικράτη κλπ. Αδράνησε και έτσι δεν. Τι έχουμε. Έχουμε μια δευτεροβάθμια οργάνωση η οποία κάθε τρία χρόνια θα κάνει το συνέδριό της, τη γενική της συνέλευση, όπου θα μετέχουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών. Υπάρχει μια διαβάθμιση στον αριθμό των αντιπροσώπων. Στους πρώτους 11 εκλέγεται ένας, στους 31 ο δεύτερος, στους 51 ο τρίτος, στους 71 ο τέταρτος και ούτε καθεξής. Κάθε 20 ψηφίσατες είναι και ένας αντιπρόσωπος. Αυτό είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία μετέχουν κάθε τρία χρόνια και εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 9 μελές. Ο ρόλος του είναι
και όχι αποφασιστικός με την έννοια της χάραξης πολιτικής ή δράσης. Αυτό το ρόλο τον έχει το Γενικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το χρόνο, μετέχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το Γενικό Συμβούλιο, είπατε, μετέχει το Διοικητικό Συμβούλιο και οι πρόεδροι όλων των σωματείων των συλλόγων μελών της. Αυτό είναι το καθοριστικό όργανο της Ομοσπονδίας. Αυτό συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα με βάση τα θέματα που προσδιορίζει το Προεδρείο, το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι συνεδριάσεις του οργάνου, όλες οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, ανοιχτές και στους στραμμένοι και στους πολίτες και στα μέσα τοπικής ενημέρωσης, γιατί είχαμε ένα τέτοιο θέμα με την προηγούμενη Ένωση, τα οποία υπήρχε η ιδεολογία τα ενίκο μη ενδρύμω. Αυτό είναι τελείως λανθασμένη άποψη. Τα ενδρύμω, τα ενίκο σαφώς είναι, πρέπει να είναι προς το Δήμο, να απευθυνόμαστε προς το Δήμο. Προς το Δήμο εννοώ τους πολίτες. Δεν μπορεί να είναι κλειστές οι κοινωνικοί σύλλογοι, δεν μπορεί να είναι κλειστές οργανώσεις, δεν έχουν κανένα λόγο να είναι. Πρέπει να μιλάνε, να απολογούνται καθημερινά στα μέλη τους. Και αυτό θα κάνει και η Ομοσπονδία. Επειδή αναφέρθηκε στην Ένωση, δεν έχουν κανένα λόγο να αντιπαρατηθούμε. Είναι περασμένα ξεχασμένα και εμείς καλούμε στην Ομοσπονδία όλες ανεξαιρέτως τις οργανώσεις του Δήμου Σαλονικού, οι οποίες είναι εξοραστικές, πολιτιστικές, ανθρωπιστικές, ζωοφιλικές, εθνικοτοπικές ακόμα, αυτές δηλαδή οι οργανώσεις που έχουν λόγο για την εν γέννη δραστηριότητα, ζωή των πολιτών σε αυτό το Δήμο. Δεν είναι οι αθλητικές, γιατί έχουν τη δική τους δομή και βέβαια δεν είναι οι οργανώσεις των συλλόγων γονέων και κοινωνικών που έχουν και αυτή τη δική τους δομή. Δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να είμαστε, να συνεργαστούμε μαζί τους, μας χρειάζεται, αλλά όχι βέβαια μέσα στη δομή τη δική μας. Περιλαμβάνουμε όλες τις δημοτικές ενότητες, γιατί διαβάζαμε στα κάποια μέσα ότι είναι μια οργάνωση του παραλιακού μετόπου που αντιτίθεται στην κοινότητα των κατηδίων. Για πράγματα δεν υπήρξαν ποτέ στη σκέψη μας. Σκέψη μας ήταν να ενώσουμε τους εξοριαστικούς και πολιτιστικούς λόγους όλου του Δήμου Σαλονικού και να λειτουργούμε για λογαριασμό τους. Και βεβαίως τα θέματα τα οποία ανέφερε ο πρόεδρος δεν είναι αποκλειστικά. Θα διευρύνουμε βέβαια τους λόγους της λειτουργία μας. Δεν σα κουράσω. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα οργανωτικά, θα απαντήσω. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε το λόγο στο Δήμο. Νομίζω πως ακούγομαι. Έχει καλή ακουστική ακούσα εδώ που μου είχε φτιάξει ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος του Σάββας που διαλύσει ο σύμμαχος του Θεός Δήμου Αναλύσου. Καταρχήν να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή πορεία στο έργο της Ομοσπονδίας Συλλόγων. Πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι στο Δήμο Σαλονικού δραστηριοποιούνται πάνω από 50 σύλλογοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και μπορώ να πω ότι είναι μέρος άσκησης πολιτικής απόφασης της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δική μας Δημοτική Αρχή η συνεργασία με τι ουσιαστικά, με εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται από την πλευρά τους για τα γενόμενα στη γειτονιά τους, θα μου επιτρέψετε να πω, με την ευρύτερη έννοια βέβαια της γειτονιάς, τους ανθρώπους δηλαδή που ασχολούνται με τους συλλόγους, όπου τι κάνουν, διαθέτουν από τον χρόνο τους, διαθέτουν από την οικογένειά τους, διαθέτουν από τη δουλειά τους, διαθέτουν και από την τσέπη τους πολλές φορές, για να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό για το σύνολο της κοινότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τουλάχιστον εγώ προσωπικά, επειδή τα πρώτα μου βήματα στα κοινά θα έχω ξεκινήσει σε εξοραϊστικό σύλλογο, το καταλαβαίνω απόλυτα, διότι το έχω βιώσει και διότι κάποιος μου το είπε, για πλάκα που το είδα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική δουλειά αυτή η οποία κάνετε ο κάθε σύλλογος μεμονωμένα, όπως επίσης όπως είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά να συγκεντρώνονται αυτές οι ανάγκες, να βλέπουμε πού αυτές οι ανάγκες αποκτούν ένα κοινό, με το που είναι κοινές δηλαδή, και μέσα από ένα δευτεροβάθμιο όργανο
να μπορούμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα ή να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Αυτό θεωρώ πως είναι ο σκοπός του δευτεροβάθμιου οργάνου και είναι πάρα πολύ θετικό να έχουμε δευτεροβάθμια όργανα. Η άποψη που έχει ακουστεί ότι αφού υπάρχει ένα γιατί όχι, γιατί και δεύτερο ή ούτω καθεξής, εμένα τουλάχιστον δεν με βρίσκει σύμφωνο, όπως με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες οι δύο σύλλογοι, από εκεί και πέρα γίνονται οι αρχιελεσίες και έχουν διοικητικά συμβούλια, με τον ίδιο τρόπο όταν μαζευόμαστε ή μαζεύεστε κάποιοι άνθρωποι, μπορείτε να προχωρήσετε και στη διάθεση της δημιουργίας του δευτεροβαθμίου οργάνου και ούτω καθεξής. Οπότε εγώ δεν βλέπω το κακό, ούτε στο να υπάρχουν 50 πλάσ σύλλογοι στο εξωτερικό, ούτε να υπάρχουν δύο ή και περισσότερα δευτεροβαθμία όργανα. Δεν το ξέρω. Μεθαύριο το πρωί μπορεί να εμφανιστεί και μια άλλη τέτοια διάθεση από άλλου σκοπού σωματεία όπως ανέφερε ο κ. Σταυρόπουλος, στα αθλητικά παραδείγματο χάρη, όπου είναι και ευχή έργο, μακάρι να συνεργαστούν και επειδή έχει μείνει αυτή η παρακαταθή και από το παρελθόν, επειδή ήμασταν δύο Δήμοι και τρεις κοινότητες, πέντε δηλαδή διαφορετικές διοικητικές δομές, και έχουμε τρία ποδοσφαιρικά σωματεία, τρία βασιλικά, τέσσερα μακροσφαιρικά και ούτω καθεξής. Μακάρι εκεί να καθίσουν να τραπέζι να καταλάβουν ότι πρέπει, αφού είμαστε ένα Δήμο, να το πώς θα συγκνώσουν τη δομή όσον αφορά τις δαπάνες και πόσο και τις ουσίες θα αναδείξουν αυτό το οποίο κάνουμε ενώνοντας δυνάμεις μας. Αυτό κάνετε και μπράβο σας. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντική όλη η σκοπή που άκουσα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική και ουσιαστικά, όχι απλά επειδή το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω βέβαια να μακρηγορήσω. Περισσότερο είμαι εδώ σήμερα για να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας. Είμαστε εδώ με τις πόρτες και τα αυτιά ανοιχτά και με απόλυτη διάθεση ειλικρινού συνεργασίας. Είναι μια άμεση μορφή δημοκρατίας η λειτουργία των συλλόγων. Είναι μια άμεση μορφή δημοκρατίας η λειτουργία των δευτεροβαθμίων οργάνων. Και εύχομαι να συνεχίσετε στο σταμάτημα δευτεροβάθμιου οργάνου με αυτή τη λογική και μην μπείτε σε άλλες λογικές, γιατί αυτά φέρανε το αποτέλεσμα της δεύτερης, του δεύτερου δευτεροβάθμιου οργάνου. Από εκεί και πέρα θέλω να μοιραστώ έτσι μαζί σας μια ιδιαίτερη χαρά που έχω από εχθές το βράδυ, διότι μετά το Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Νοεμβρίου, όπου υπήρξαν όλα αυτά τα οποία υπήρξαν, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, μην τα αναλύσω για άλλη μια φορά, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε ασταμάτητα στην κατεύθυνση του να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στο αποθητευτικό του Δήμου Σαλονικού. Επαναλαμβάνω, στο αποθητευτικό του Δήμου Σαλονικού. Και όταν λέμε Δήμου Σαλονικού, δεν εννοούμε ούτε μόνο τα Γαλλίδια, ούτε μόνο την Ανάμισο, ούτε μόνο τη Φώκια, ούτε μόνο τη Σαρονίδα, ούτε μόνο τον Κουβαρά. Όταν λέμε Δήμου Σαλονικού, εννοούμε από το πρώτο εκατοστό των ορίων του Δήμου Σαλονικού μέχρι το τελευταίο εκατοστό. Για μας αυτό είναι ο Δήμος Σαλονικού. Οι λογικές του δίνω μία λύση σε μία από τις δημοτικές ενότητες. Οι παλαιότερες λογικές, το ότι μέσα στον ίδιο Δήμο, πρόκειται δηλαδή, δίνω μία λύση για μία γειτονιά και αφήνω την άλλη Δήμος λύση, να αναφέρουμε στο αποθετικό το Καλυβείο και όχι του Λαγωνισίου, δηλαδή της πίσω γειτονιάς του Δήμου μας. Τουλάχιστον εμένα αυτό με κάνει να σκεφτώ αυτή η αντιμετώπιση. Για εμάς δεν έχει θέση ούτε στο μυαλό μας, ούτε στην άσκηση πολιτικής μας. Έτσι λοιπόν, μετά από πάρα πολλές συναντήσεις, πάρα πολλή δουλειά, αλλά πρώτα απ' όλα μετά από την απόκτηση αξιοπιστίας ως συνομιλητές με την ΕΙΔΑΠ, που θέλουμε ή δεν θέλουμε, είναι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης των λιμάνων της Αττικής, καταφέραμε χθες το βράδυ να έχουμε μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κροπίας για να δεχτεί τα λίμματα όλου του παραλιακού μετόπου, δηλαδή Παλαιά Φώκια, Ανάδεισος, Σαρονίδα, Λαγονίση, Αγίος Δημήτριος, Αγία Μαρίνα, το ΚΕ Κοροπίου Παιανίας που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο και τελειώνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα μπορέσει να λειτουργήσει. Αντίστοιχα, το συγκεκριμένο ΚΕ και με δική μου επιμονή παίρνει το αντισταθμιστικό όφελος που να γίνει το βάθος της εργασίας γιατί δεν ήταν και να πάρει την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Και μπράβο τους, να πάρουν την επαναχρησιμοποίηση ως αντισταθμιστικό όφελος οι κάτοικοι του κάμπου του Κοροπίου και της Παιανίας από τη στιγμή που έρχονται να δώσουν λύση σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά και μέσα από την καρδιά μου τον Δήμαρχο Κροπίας, τον Δημήτρη τον Διούση, όπου από την πρώτη στιγμή ήμασταν μαζί σε όποια προσπάθεια κάναμε
και μέχρι την τελευταία στιγμή που βρέθηκε μια δεύτερη για το Δήμο Σαρωνικού και το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Κροπίας ρεαλιστική και εφαρμόσιμη λύση, ήμασταν πεσμένοι χέρι-χέρι και συνεχίζουμε πεσμένοι χέρι-χέρι να μπορέσουμε πραγματικά να πετύχουμε έναν από τους σκοπούς σας, που ποιος είναι ο σκοπός, η διάσωση της παραλιακής ζώνης, ενός από τα ομορφότερα κομμάτια του μετόπου του Σαρωνικού κόλπου, δηλαδή της παραλιακής ζώνης της δικής μας και του Δήμου Κροπίας, όπου πραγματικά αυτή τη στιγμή και μέχρι σήμερα το μόνο που κάνουμε είναι να μην σεβόμαστε τα παιδιά που φέρνουν στον κόσμο και τα παιδιά των παιδιών μας που θα έρθουν στις επόμενες γενιές. Όταν έχουμε όλοι μας βόθρους στα σπίτια μας, όπου στην πλειονότητά τους, για να μην τριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είναι στεγανή, αλλά είναι υποκριτική, και κατά τα άλλα εμείς χαιρόμαστε ότι έχουμε μια πανέμορφη παραλιακή ακτή. Σε λίγο θα γίνει πανέμορφη παραλιακή ακτή που θα σταματήσει ο Δήμος Σαρωνικού να ζει με τους βόθρους. Αυτό ήταν το στοίχημα από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε ως Δημοτική Αρχή και παρότι οι προηγούμενες διοικήσεις επί δεκαετίες δεν έφεραν μια ρεαλιστική λύση, έτσι μέσα σε μια δημοτική περίοδο μαζί με τους συνεργάτες μου, τους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι έχουν σταθεί βράχοι όταν δεχόμασταν τα πυρά, έχουν σταθεί βράχοι όταν γράφονταν τα ονοματεπώνυμά μας. Δεν ρωτούσαν τα παιδιά μου, μα πάει, ξέρω τους στίχους. Δεν θέλω να σας απαντήσω ότι απαντούσα στα παιδιά μου, γιατί μας γράφουν οι κάμερες. Σταθήκαμε βράχοι, παλέψαμε και θέλουμε μέσα σε μία δημοτική περίοδο δεύτερη εφαρμόσιμη ρεαλιστική λύση, που σε αυτή τη λύση δεν έχει κανείς ούτε το δικαίωμα ούτε τη δικαιολογία να μην τη στηρίξει το Δημοτικό Συμβούλιο σε όποια παράταξη και να είναι. Πραγματικά, μεθαύριο θα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, την Τρίτη το απόγευμα, θα βγει η πρόσκληση και σας καλώ όλους και να φέρετε και φίλους που πραγματικά ξέρω ότι ενδιαφέρεστε απόλυτα για τη λύση του αυτοκινητικού ζητήματος. Πραγματικά θέλω να δω η Δημοτική Συμβουλή, την οποία επέλεξαν, ενώ στήριξαν αρχικά την προηγούμενη λύση ή δεν τη στήριξαν, να παραφέρει θέμα ώστε να μην μπορέσει να προχωρήσει αυτή η λύση, η δικαιολογία μπορούν να βγουν αυτή τη φορά για να καταψηφίσουν. Είμαι πολύ περίεργος να το δω. Έχουμε και πάλι καλή επιτυχία στο έργο σας. Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σας για να μπορέσουμε να πετύχουμε και άλλα πράγματα για το Δήμο μας και να τον κάνουμε ομορφότερο, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο. Ένα λεπτό μου, να συγχαρώ τον Δήμο που έχει αυτή την επιτυχία, γιατί και εγώ προσωπικά έχω προσπαθήσει να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια και να συνεχίσει η Ομοσπονδία. Λέγαμε κάτι στο καταφύγιο και το έχει ακούσει Δήμαρχο και ελπίζω να το ακούσουν και κάποιοι άλλοι, ότι δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο, με δεδομένους και σε άλλους τόπους, τα λίμματά μας, τα σκουπίδια μας, τα ζώα μας και τους νεκρούς μας, τους πετάμε στους δρόμους. Αυτό το λέω και ανατριχιάζω, γιατί θέλω να πω ότι μπορεί να δρομολογείται η επίλυση του αποθετηστικού και εύχομαι το συντομότερο δυνατό, αλλά έχουμε επίσης σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να σκύψει ο Δήμος. Η Ομοσπονδία μέσα από τους συμμετοχικούς θεσμούς που έχει οργανώσει, που έχει νομοθετήσει ο Καλλικράτης, θα συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες. Εμείς θέλουμε να μας καλείτε και στα τοπικά συντονιστικά συμβούλια, παντού, όπου πρέπει να έχουμε λόγο και η Σύλλογη και η Ομοσπονδία, οι πολίτες γενικά. Σε ευχαριστώ για την προσπάθεια. Αυτό το οποίο θα ήθελα να κλείσω σε επιστέγασμα αυτόν τον οποίο είπε ότι πραγματικά χθες το βράδυ ζήλεψα το επίπεδο των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Κροπίας. Διότι δεν ακούστηκε ούτε από μία παράταξη ότι γιατί να πάρουμε εμείς τα λίμματα της παραλιακής ζώνης του Σαρωνικού. Όταν εδώ, εντός του ιδίου Δήμου, ακούστηκε ότι ήταν να πάρουμε εμείς πάνω το κουτάλι και κάνω το πάνω. Είναι πραγματικά ντροπή. Αυτό έχω να πω μόνο. Εγώ, Δήμαρχε, κάνω μια διακοπή και μια παραγωγή. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι επειδή έρχονται και οι επόμενες εκλογές, δεν θα ξαναβγουν βρεγκόλακες του παρελθόντος. Το νόμο είναι. Δήμαρχε, εγώ θα ήθελα να πω ότι ήρθαμε εμείς να δώσουμε είδηση. Τελικά, ναι, μεν η είδηση έχει κυκλοφορήσει όντως από χθες το βράδυ, το έχουμε δει όλοι και στα τοπικά νέα και στα Facebook και όλα αυτά.
Αλλά νομίζω ότι υπάρχει αποκλειστικότητα σήμερα, γιατί κάνετε την πρώτη δήλωση σχετικά με το θέμα αυτό. Οπότε κάνω πολύ λίγο το timing της πρώτης σας. Στο timing που έκανα μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή συμπληρώνω, εάν θέλει κάποιος από το πάνελ να συμπληρώσει κάτι. Πάνω θέλει το πάνελ, θα μου επιτρέψετε. Γιατί έχω στήσει το πρόβλημα. Κατά πρώτον χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια. Ήμουνα πάντα υπέρ το να υπάρξει ένα δευτεροβάθμιο όργανο του οποίου η ισχύ είναι πολύ μεγάλη και σε ανώτατο επίπεδο, εάν δηλαδή θελήσει να μεταφέρει κάτι σε κυβερνητικά όργανα, σε υπουργούς, σε διάφορες άλλες, ας πούμε, να το πω έτσι, ανώτατες, ας πούμε, βαθμίδες, η Ομοσπονδία αυτό μπορεί να το επιτύχει, ο Σύλλογος μόνος του δεν μπορεί να το πετύχει. Αυτό είναι γεγονός. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια που γίνεται να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους συλλόγους. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε εμείς οι σύλλογοι, αυτά που δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε μόνοι μας, μέσω της Ομοσπονδίας θα τα πετύχουμε. Πιστεύω ότι από σήμερα έχουμε ακόμα κάτι να μπορούμε να ακουμπάμε. Και αυτή είναι η Ομοσπονδία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω αν κάποιος από εδώ θέλει κάτι να συμπληρώσει πριν δώσουμε τη δυνατότητα να προβληθούν ερωτήσεις. Λοιπόν, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις... Έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο εδώ του τοπικού της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χεζίρο. Θα ήθελα όμως να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις από εκπροσώπους του τοπικού τύπου. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, κάποιες διευκρινήσεις που θέλετε, νομίζω αυτή είναι η ευκαιρία. Ή από οποιονδήποτε πολίτη είναι παρόν. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω. Αν ένας πολίτης έχει κάποιο πρόβλημα στην περιοχή του και δεν το συζητάει με το σύλλογο που ανήκει έτσι. Εάν δεν ανήκει σε κάποιο σύλλογο και υπάρχει κάποιο πρόβλημα και σας έρθει και σας μιλήσει είτε από διευθυντικό, είτε με σκουπίδια, είτε με οτιδήποτε. Εσείς, εάν υπάρχει ζήτημα και το δείτε ότι η χρήση συζήτησης, θα κάνετε κάποιες συναντήσεις μεταξύ σας, όπως λέει το καταστατικό, έχετε δύο συνεδρίες στον χρόνο. Αλλά συνεδριάζετε τακτικά, φαντάζομαι. Όπως είπατε, συνεδριάζετε τακτικά. Θα μπορείτε να συζητήσετε το θέμα που θα σας φέρει κάποιος ο οποίος θα έχει ένα πρόβλημα καθημερινό, ας το πούμε. Θα μπορείτε εσείς αυτό να το συζητήσετε ή θα απευθύνετε με όλους. Μέλη της Ομοσπονδίας είναι η Σύλλογη. Ναι. Εκείνοι είναι τα όργανα τα οποία θα μας θέτουν τα ζητήματά τους. Το να ακούσουμε εκτός διαδικασίας κάποιον συμπολίτη μας, βεβαίως μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά όμως δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε το ρόλο των σωματείων. Μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να προσεγγίσει τον σύλλογό του, να βάλει το θέμα και να έρθει ως αίτημα του συλλόγου. Γιατί ξέρετε, ο ένας πολίτης τότε έχει ένα προσωπικό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι γενικότερο ενδιαφέροντος. Μέσα από το συλλογό του θα γίνει γενικότερο ενδιαφέροντος και θα έρθει σε εμάς. Όλα τα προβλήματα, αυτά τώρα που ο κύριος Πάστας είπε, και όλα ανεξαιρέτως, θα έρχονται μέσα από των συλλόγων στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα τα ιεραρχεί, δεν θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτά, θα τα θέτει στο Γενικό Συμβούλιο όπου θα είναι όλοι οι σύλλογοι πάροντες, γιατί στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάποιο σύλλογο να μην είναι, να μην εκπροσωπείται. Και εκεί θα ιεραρχούνται και μέσα από τις διαδικασίες που είπε και ο πρόεδρος, μέσω ημερίδων, μέσω συζητήσεων ευρύτερων, θα μπορεί κανείς να διαμορφώσει την άποψη. Αλλά όμως δεν θα
παρακάμψουμε του συλλόγου, μέλη μα, ώστε να απευθύνονται σε εμά. Αυτοί είναι μέλη σε κάποιοι σύλλογοι που δεν έχουν γίνει όλοι. Ναι, κοντάξτε, μπορούμε να του ακούσουμε. Όλε τι εξαιρέσει. Όλου του συλλόγου μπορούμε να του ακούσουμε. Και αυτού που ανήκουν στην Ένωση και του καλούμε, αν θέλετε, να προσεγγίσουν την Ομοσπονδία μα και να ενώσουν τι δυνάμει μα. Δεν έχουμε κανένα σεκταρισμό εναντίον οποιοδήποτε, έτσι, σε καμία περίπτωση. Να συμπληρώσω κάτι. Είναι μια ερωτική παρατήρηση. Αυτό που λένε είναι ότι η Ομοσπονδία, σαν δευτεροβάθμιο όργανο, έχει η μαγιά τη είναι τα μέλη τη που είναι οι σύλλογοι, οι οποίοι προωθούν τα θέματα τη Ομοσπονδία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα το ότι αυτό που ανέφερε κατά τη δική του εισήγηση ο Άγιος Φραγκόπουλος, ότι τα συμβούλια θα είναι ανοιχτά. Μετέχουν σε αυτά τα μέλη τους, μέσα από το καταστατικό όπως έχει η οργάνωση της Ομοσπονδίας, αλλά είναι ανοιχτά. Θέματα σοβαρά, δηλαδή ένα προσωπικό θέμα ενός συνδημότη μας, προφανώς μπορούμε να το ακούσουμε, αλλά σοβαρά θέματα που πιθανόν έχουν και σύλλογοι μη μέλη της Ομοσπονδίας, αυτά θα έρχονται στην Ομοσπονδία και θα συζητιούνται. Είναι ανοιχτές ούτως ή άλλως οι συνεδριάσεις και εδώ θα ήθελα να πω και μια άλλη διάσταση της Ομοσπονδίας όπου οι σύλλογοι έχουν τα μέλη σύλλογοι που μετέχουν στην Ομοσπονδία έχουν μια μορφή ανεξαρτησίας η οποία είναι σεβαστή καταστατικά και συγκεκριμένα από το άρθρο 7, 9 και 11 που δηλώνει ρητά ότι ο κάθε σύλλογος μέλος της Ομοσπονδίας μπορεί να έχει ανεξάρτητη γνώμη και για αυτή του την άποψη, για αυτή του τη θέση δεν μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Ομοσπονδία να βάλει στην άκρη αυτό το σύλλογο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα ότι αφενός διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των συλλόγων και ότι η ίδια η Ομοσπονδία λειτουργεί με ανοιχτές διαδικασίες. Άρα σοβαρά θέματα, σοβαρά, όχι μεμονωμένα, μέσα στην Ομοσπονδία μπορούν να βρουν αυτιά ανοιχτά. Καταρχήν θέλω να πω ότι είμαι 30 χρόνια στην περιοχή. Έχω διατελέσει και πρόεδρος ενός συλλόγου τρεις τέτοιες εκτίσεις. Θέλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά μέσα τόσα χρόνια που ένα δευτεροβάθμιο κάνει αυτή την πρωτοποριακή κίνηση, γιατί περί πρωτοποριακής κίνησης πρόκειται, να σηκώσει σε ένα σύλλογο σε αυτά τα λιγοστά τοπικά μέσα του Δήμου μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ελπίζω να γίνει και παράδειγμα και για τους συλλόγους τους ίδιους. Γιατί υπάρχει πρόβλημα ενημέρωσης στο Δήμο μας, όχι μόνο από τους συλλόγους, οι σύλλογοι είναι το λιγότερο. Εδώ υπάρχει πρόβλημα ενημέρωσης και από τις τοπικές κοινότητες. Δηλαδή γίνονται πράγματα στις τοπικές κοινότητες ή δεν γίνονται πράγματα στις τοπικές κοινότητες και δεν έχουμε κάποιο νόημα, δεν έχουμε κάποιο δικαιοτήριο. Δεν μας έχει καλέσει κανείς κάποιος. Πρέπει να δηλαδή εμείς απάνω να το ψάξουμε τον κύριο πρόεδρο του Τάδε, τον κύριο πρόεδρο του Τάδε, να μας πει δύο πράγματα για την περιοχή του και έχει κάνει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι μια παρατήρηση που και ο οποίος συγχαρητήρια για αυτή την απόφαση. Τώρα, βλέπω στην Ομοσπονδία σας έχετε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μέλη. 8 μέλη, ωραία. Και βλέπω ότι στην Ένωση Συλλόγων έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, και πρώτα τα δύο να πούμε από ό,τι μου είπαν, 9. Όλοι μαζί κάνουν περίπου 20. Γιατί επιλέξατε αντί να κάνετε ένα πιο ισχυρό όργανο με 20 συλλόγους, το οποίο θα ήταν τα τράδες ενώ του συλλογικού, επιλέξατε την κίνηση αυτή να φύγει, να αποχωρήσετε, γιατί ξέρουμε όλοι ότι μέσα στα όργανα πάντα πάνε και αντίρροπες δυνάμεις. Βλέπουμε την Ένωση Γονέων που υπάρχουν αντιθέσεις. Γιατί επιλέξατε αυτή την απόφαση να αποσχεθείτε, να μην πω αποσχεθείτε, να αποσχεθείτε, να πω ότι να κάνετε τη δική σας ένωση ή το δικό σας όργανο
παρά να μείνετε μέσα και με την πλειοψηφία σας να πάρετε την προεδρία και να επιβάλλετε αυτά που θα θέλετε να επιβάλλετε, γιατί δεν είναι καθόλου καταστατικά, όπως μας είπε Δημήτρα, δεν είναι καθόλου καταστατική λόγια. Εδώ στην παρέτηση του Φίνικα υπάρχουν 10 λόγοι, το λέει 9, 10 λόγοι, 9, οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί, δεν είναι καταστατικοί. Γιατί αυτό δεν μπορούσατε να καταλάβετε από μόνοι σας μέσα. Η καταστατική λόγη δεν είναι σοβαρή. Δεν είναι μόνο καταστατική, είναι η δική μου. Χρειάζεται 9 λόγους ως σύνορα. Θα απαντήσει ο. Όχι, εντάξει. Απλά επειδή δεν είναι σε μένα. Η δική μου άποψη είναι ότι θα ήταν όλο το θέμα. Όχι, δεν είναι. Πριν να του δώσω μία απάντηση, θα πω κάτι. Στις περισσότερες συζητήσεις που κάναμε με τα μέλη συλλόγους της Ομοσπονδίας, δεν κάναμε η συζήτηση για την Ένωση. Ήταν μία-δύο προτάσεις και αφού ερωτηθήκαμε. Εμείς δημιουργήσαμε μία πρόταση, μία νέα πρόταση, και αυτήν κομίσαμε, αυτή φέραμε στους συλλόγους που ήρθαν σε επαφή. Τώρα για την ιστορία. Πράγματι, επειδή έχω το δελτίο τύπου του Φοίνικα, δεν είναι μόνο το καταστατικό, ήταν σοβαρή η λόγη. Η μία πλευρά στην ερώτηση είναι γιατί κάποιοι σύλλογοι που σήμερα μετέχουν στην Ομοσπονδία Συλλόγου Σαλονικού φύγανε, αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά. Τι έκαναν οι σύλλογοι που παραμένουν στην Ένωση για να μην φύγουν. Λοιπόν, είναι και δύο πλευρές παίζουν. Εγώ είχα την τύχη και την ατυχία να είμαι μέσα στην Ένωση, σαν εκπρόσωπος του Φοίνικα, άρα ξέρω πολύ περισσότερα. Αν λοιπόν σε έναν φορέα, αν αυτός ο φορέας, κατά τη δική μας άποψη, έχει χάσει τον δρόμο του, δεν ασχολείται με αυτά που πρέπει να ασχοληθεί, με την ουσία που είναι τα προβλήματα, τα θέματα που αντιμετωπίζει ο τόπος και οι συμπολίτες, και όταν δεν μπορείς να βάλεις τη σωστή κατεύθυνση ως σύλλογος, ως φορέας, την Ένωση, την παλιά Ένωση, να λειτουργήσει για αυτά τα θέματα, τότε αποχωρείς. Η ιδέα της δημιουργίας της νέας ομοσπονδίας ήρθε μετά. Μπορεί να υπάρχει μια συνέχεια, αλλά δεν ήταν ο στόχος να αποχωρήσουμε για να φτιάξουμε μια καινούργια ομοσπονδία. Αποχωρήσαμε διότι πιστεύαμε, πιστεύαμε ότι με αυτά που τουλάχιστον ο Φοίνικας αναφέρει στο δελτίο τύπο του, ότι δεν λειτουργούσε σωστά. Και γι' αυτό αποχωρήσανε οι σύλλογοι. Αυτό είναι η εμπειρία για μας, για κάποιους από τους συλλόγους που μετήχαν στην προηγούμενη Ένωση, και απάνω σε αυτό χτίσαμε στο πώς θέλουμε να λειτουργεί η Ομοσπονδία. Μάλιστα. Θα συμπληρώσω κάτι, πρόεδρε. Δεν φύγανε μόνο οι σύλλογοι. Δεν έχει και θέμα και διαγραφή σε συλλόγου. Και δεν ενεγράφησαν σύλλογοι. Οι ιστορικοί σύλλογοι που ζήτησαν να γραφούν στην Ένωση δεν τους έγραψε, όμως το θυμάμαι να τους έγραψε. Ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Αλλά όταν εμείς στο καταφύγιο παρουσιάζει πριν από 1,5 χρόνο, είπαμε τους λόγους για τους οποίους θέλαμε να εγγραφούμε στην Ομοσπονδία, είπαμε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν στην Ένωση. Δεν μας ενδιαφέρουν ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι γραμματέας και ποιος θα είναι προβάλλεται στα μέσα ενημέρωσης, και θα σας ενημερώσω για μια διάταξη του καταστατικού, αλλά στο αν θα λύσουμε προβλήματα. Εμείς λοιπόν, σαν εξοραστικούς εκ του καταφύγου, δεχτήκαμε κριτική, πόλεμο, γιατί αποφασίσαμε ότι στηρίζουμε το ΚΕΡΕ στο ΒΟΠΑ, ή στηρίζουμε. Αυτό είναι το. Ένα. Γιατί στηρίζουμε να γίνει νεκροταφείο στο Δήμο Σαλονικού, και όταν τα προβάλαμε αυτά, δεχτήκαμε κριτική
γιατί πήραμε απόφαση για το ένα, γιατί πήραμε απόφαση για το άλλο, γιατί τα βγάλαμε στα μέσα μαζική ενημέρωση τη απόψη μα και δεχτήκαμε την πλήρη. Και τέθη θέμα μορφή εναντίον μα, να φύγει ο Σιλόγο. Όταν λοιπόν κάποιο διώχνει συλλόγου, επειδή παίρνουν θέσει στα θέματα που του ενδιαφέρουν ή δεν γράφει άλλου συλλόγου, ο Σιλόγο τη Μαριού είναι σήμερα ο μεγαλύτερο συλλόγο τη περιοχή. 150, νομίζω, ίσω ο πρόεδρο μα ενημερώσει, πάνω από 150 ψηφίσαν τα μέλη. Λοιπόν, και δεν τον εγγράφανε στη δύναμη, έτσι. Δεν τον εγγράφανε, έτσι, χωρίς δικαιολογία. Λοιπόν, άρα δεν αποχώρησαν κάποιοι. Έπρεπε να τηρηθούν κάποιες διαδικασίες, οι οποίες δεν τηρούνται. Και το καταστατικό, αν θέλετε, της Ένωσης. Εμείς πήγαμε εκεί με την προϋπόθεση ότι θα συμβάλλονται να εξυγχρονιστεί. Δεν είχε αλλάξει κάτι, παρά μόνο έγινε από Ένωση Συλλόγων Λαγωνισίου, έγινε Ένωση Συλλόγων Σαρονικού. Δεν άλλαξε τίποτα άλλο. Ένα απειλημένο καθολικό, το οποίο εμείς ελπίζαμε ότι θα αλλάξει, αλλά δεν μπορούσε να γίνει. Υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό. Γιατί χρησιμοποιούνται, η λέξη είναι σωστή, χρησιμοποιούνται οι σύλλογοι στον Δήμο μας, αλλά όχι μόνο στον Δήμο μας, παντού. Ποιος είναι ο σκοπός τους? Είναι ο σκοπός τον οποίο προβάλαμε μέσα από το καθολικό μας ή έχει κάποιες χρησιμότητες? Χρήσεις. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί χρησιμοποιούν τους συλλόγους για να προωθήσουν τις προσωπικές τους ή παραταξιακές επιθυμίες. Έτσι, όνειρα σχέδια. Εμείς λοιπόν έχουμε μια διάταξη καθιστικό που λέει κανένας εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι εκλεγμένος στην τοπική αυτή ή δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όποιος εξ ημών αποφασίσει ότι θα είναι ένα σήμα. Ναι, ναι, το δείτε σήμα. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το βάλουμε στη σωματεία. Το σύλλογο στο δικό μου το έχει καταστατική διάταξη. Πρόσφατα το τροποποιήσαμε και λέμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, τα εφταμιλία του Συμβουλίου, δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι σε κανένα συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές. Ούτε να είναι στελέχη της τοπικής ενότητας, ούτε καν των υποδομών του Δήμου. Δεν μπορεί να είναι επαγγελματικά στελέχη. Λοιπόν, και αυτό γιατί? Γιατί θέλουμε να ξεχωρίσουμε τη συνδικαλιστική εντός εισαγωγικών δραστηριότητα των συλλόγων, τη δράση του να διεκδικούν από το Δήμο, από το να είναι και διοίκηση. Δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο. Ας επιλέξει καθένας εξημών τι θέλει. Αν θέλει να είναι υποψήφιος σε εκλογές, αν αποφασίσω να είναι υποψήφιος σε κάποιο σημείο, θα παραιτηθώ από την Ομοσπονδία. Αυτό λοιπόν δεν ισχύει στην Ένωση. Αλλά εμείς διαπιστώσαμε ότι χρησιμοποιείται η Ένωση σαν εφαλτήριο για την προώθηση κάποιων προσωπικών συμφερόντων, όχι, αλλά ονείρων εμάς. Δεν τυχαίο ότι και ο πρόεδρος και ο γραμματέας υπήρξαν στελέχη συνδυασμών στις εκλογές. Έτσι, λέω τώρα. Αυτά έχω εδώ. Για κάποιοι ήταν. Αλλά δεν μπορεί να είναι πια. Να κλείσω. Άρα αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν δύο, μια ένωση και μια μουσική, δύο μεγάλοι φορείς, οι οποίοι σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, μάλλον δεν θα συνεργαστούν και αυτό θα είναι η βάρος των πολιτών. Αυτό θέλω να πω. Εκεί θα καταλήξω. Εμείς η πρόσκλησή μας είναι προς όλους. Αν δείτε μεταξύ σας, έστω κι αν χωρίσατε να δουλέψετε και οι δύο ενώσεις για ένα μεγάλο θέμα να υπέρ των πολιτών. Επειδή αυτό είναι η ουσία, εμείς δεν βάζουμε, παρότι ό,τι έχει γίνει, αυτό είναι για την ιστορία, δεν έχουμε τέτοια θέματα, είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Αυτά που είπε ο Άγγελος Χραγκόπουλος αναφέρονται ρητά στο άρθρο 14 και 15 του καταστατικού μας, το επικαλούμε συνεχώς, το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο, δηλαδή η Ομοσπονδία θα παραμείνει βάση καταστατικού ακομμάτιστη και βέβαια αυτό που είναι προηγουμένως για την ανεξαρτησία των συλλόγων, πολύ πολύ σημαντικό άρθρο 7, 9 και 11, θα μου επιτρέψετε και συγγνώμη που κουράζω, αλλά να το διαβάσω, είναι μικρά άρθρα ούτως ή άλλως, τα μέλη διατηρούν τις διαφορετικές απόψεις τους σε όποια ζητήματα προκύψουν διχρονικές οικονομίες και δεν επιτρέπεται να ελέγχονται ή να δέχονται επιπλήξεις για αυτές. Το άρθρο 9, τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν από την Ομοσπονδία από οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσουν, γενικές συνελεύσεις, τα διοικητικά.
διοικητικά του συμβούλια σύμφωνα με το καταστατικό του και το άρθρο 11. Αυτό δεν είναι συγκεκριμένο. Ναι. Συγγνώμη, δεν είναι το τελευταίο και συγγνώμη. Απλώς επειδή έχω ρυθμίσει και με μέλη της Ένωσης Συλλόγων, δεν το λέω έτσι, μου είπαν ότι οι σύλλογοι που αποφάσισαν να κάνουν την ομοσπονδία ή μάλλον να αποχωρήσουν, δεν έχουν ρυθμίσει την ομοσπονδία για λοιπόν συναντήσεις. Έτσι μου είπε σύλλογος της Ένωσης Συλλόγων. Και τους περιλαμβάνω στους 9 που αναφέρατε. Τους περιλαμβάνω στους 9 που αναφέρατε ως μέλη, περιλαμβάνω και συλλόγους που έχουν αποχωρήσει. Υπάρχει να το εξηγήσω αυτό. Υπάρχει μια. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, θα σου απαντήσω. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν σύλλογοι οι οποίοι έχουν παλιά καταστατικά. Στα παλιά καταστατικά δεν υπάρχει καν η συμμετοχή συλλόγων, προσώπων του συλλόγου στη δευτεροβάθμια σωματεία. Στο Φίνικα, ήσουν και μέλο τη παλιά του Φίνικα, δεν υπάρχει καν αναφορά. Και είσαι μέλο. Δεν υπάρχει καν αναφορά για αυτά. Για δευτεροβάθμια σωματεία. Άρα υπάρχει μια νομική, αν θέλεις, ένα νομικό πρόβλημα, τεχνικό, το πώς θα γίνει και η εκπροσώπηση. Όφυλαν λοιπόν, οφείλουν όλοι οι σύλλογοι του Δήμου να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους. Κάτι που ο Φίνικας είχε κάνει. Έκανε γενική συνέλευση τον Μάιο στη γενική μόνο συνέστηση, αν ρωτάς για το Φίνικα, θα σου απαντήσω ότι έχουμε απόφαση και για το Μουσικοπούλιο και για γενική συνέλευση. Άρα εδώ υπάρχει ένα τεχνικό θέμα. Όπως και να έχει όμως, δεν μας ενδιαφέρουν τα τεχνικά, μας ενδιαφέρει η ουσία. Αν λοιπόν η Ομοσπονδία και η Ένωση ασχοληθούν με ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό και ουσία για το Δήμο μας, και υπάρχει πρόθεση από τη δική μας παιδιά, δηλώνω και ξεκάθαρα ότι υπάρχει πρόθεση συνεργασίας, ναι, θα έχουμε συνεργασία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Συγγνώμη, οι αποφάσεις των συλλόγων παίρνονται από τα όργανα του συλλόγου και ανακαλούνται από τα ίδια όργανα. Όταν η Γενική Συνέλευση του Καταφυλίου πήρε απόφαση να εγγραφεί στην Ένωση, ξαναπήρε απόφαση από Γενική Συνέλευση, το Γενάρη που μας πέρασε, διαγραμμή. Αν όμως ένα σωματείο έχει πάρει απόφαση από το διοικητικό του, γιατί δεν προβλέπει άλλο καταστατικό του, από το διοικητικό συμβούλιο να εγγραφεί στην Ένωση ή στην Ομοσπονδία, αποχωρεί με την ίδια απόφαση. Έτσι, επομένως, και σας είπα ότι ενδεχομένως δεν είμαι βέβαιος, αλλά στα σωματεία που αναφέρατε ως μέλη της Ένωσης, περιλαμβάνουν σωματεία που είναι ήδη στην Ομοσπονδία. Θεωρούν ότι δεν έχουν αυτοδιαγράφη. Να σου πω εγώ το κέντρο. Ο δε έωλος πήρε απόφαση από την Γενική Συνέλευση και δεν εγγράφηκε στην Ένωση. Πέντε μήνες. Έτσι, πέντε μήνες. Δεν γραφόταν στην Ένωση. Να δώσουμε λίγο το λόγο στον κύριο Βάστα. Κάτι να συμπληρώσει. Ναι, θέλω να πω λίγο στην Αγία Σφαίρα, αλλά εγώ είναι στο καταστατικό μου. Δεν υπάρχει δυνατότητα να εγγραφώ. Όχι, δεν κάνω άλλο λόγο. Απλώς. Η απόφαση. Να απαντήσουμε την τέχνη. Ναι, να απαντήσουμε γιατί έχετε φύγει σε μένα το ερώτημα, αν πήρα για απόφαση Γενικής Συνελεύσεως. Εγώ απόφαση Γενικής Συνελεύσεως δεν πήρα για να εγγραφώ, πήρα απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για κάτι αλλιώ. Αλλά συμπληρώσω το εξή ω προ τι δημοκρατικέ διαδικασίε όπου ελέγχθηκε προηγουμένω ότι θα μπορούσαμε να ενωθούμε και δημοκρατικά να εκφυλακίσουμε. Οι δημοκρατικέ διαδικασίε σε ένα από τα συμβούλια τα οποία τέθηκε και μάλιστα είχαμε συνεδριάσει στο γραφείο του Δημήτρη, αν γραμματέας ήταν ο Δημήτρης, είχαν πει λοιπόν μετά τη συνάντησή μας με τον Πολάκο μια πρόταση, η οποία έτσι για ψήφισμα. Επειδή θεωρήσαμε ότι αυτή η πρόταση θα περνούσε δύο εξ αυτών, δύο από αυτούς για να μην έχουν πλειοψηφία αποχωρήσαν ή είπαν ότι αποχωρούμε εμείς να μην έχουν πλειοψηφία για να μην παγκάνε συμβούλια. Αυτό ήταν το δημοκρατικό πνεύμα το οποίο κρατιζόταν παρόντες, βγήκαν έξω και είπαν εμείς αποχωρούμε τώρα δεν έχετε πλειοψηφία του συμβουλίου σας. Αυτό ήταν το δημοκρατικό πνεύμα το οποίο κρατούσε μέσα στην Ένωση. Να μην επεκταθούμε εμάς. Το κυριότερο ήταν, Πρόεδρε, ότι είπαν ότι λέγουμε εδώ δεν το βγάζουμε προς τα έξω. Ελευθερία του λόγου.
Το χειρότερο της Ιπποκρατίας. Αν που είναι το χειρότερο. Δηλαδή... Αυτό ήταν σοβιετία. Κάποια άλλη ερώτηση δεν είναι ακόμα. Πέρα από τα προβλήματα που έχετε την ενημέρωση, να πούμε λίγο και για εσά το μαθητή. Ποιο είναι αυτό που έχει η μέρα του. Εγώ ακούω, αλλά σα γράφει κανένα στην ελληνική. Άκουσα με προσοχή του σκοπού που έχει το σχολείο. Καλύπτει μια τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων. Τόσο μεγάλη που αναρωτιέμαι πού θα βρείτε τον κόσμο. Απλά να παρακολουθείτε αυτέ τι δραστηριότητε και το χειρότερο να κάνετε και κάποιε προτάσει για λύση προβλημάτων. Χρειαζόσαστε νομίζω πολύ κόσμο και εξειδικευμένο κόσμο. Αν τον έχετε, έχει κόσμο. Αλλιώ η σκοπή θα μείνουν μόνο στο βράδυ. Αλήθεια, επιπαντό πιστού έχουν. Δεν σημαίνει ότι. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Πραγματικά τα θέματα είναι τεράστια. Μέχρι και εγώ δεν ανάπτυξα. Είναι τεράστια τα θέματα. Είναι η παρατήρηση πάρα πολύ σωστή. Και γι' αυτό έχει γίνει μια διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου κάθε μέλος έχει αναλάβει και κάποιον τομέα. Τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τον τόπο θα έρχονται στην Ομοσπονδία, θα γίνει μία ιεράρχηση και βάσει της ιεράρχησης θα ασχολείται η Ομοσπονδία με τα θέματα αυτά. Είναι πράγματι η παρατήρηση. Που σημαίνει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τις αντίστοιχες ικανότητες στο Διοικητικό Συμβουλίο. Μπορεί να ακούγεται γενικό λόγο αυτό το οικονομική ανάπτυξη και έχετε δίκιο να το θίγετε. Ήταν το πρώτο. Ναι, πολύ σωστά. Προσέξτε όμως, δεν έχει να κάνει με την άμεση συμμετοχή στην οικονομία, στην οικονομική ζωή του τόπου. Έχει να κάνει με τη διεκδίκηση υποδομών που με τη σειρά του βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Οι υποδομές ήταν το επόμενο θέμα. Ωραία. Η οικονομική ανάπτυξη για να κάνει με δικές τις προτάσεις για συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τους πολίτες και θα τους δώσουν κάποιες θέσεις εργασίας. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να έχετε και κάποιους με κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις. Αν τους έχετε, έχει κάποιος. Αν δεν τους έχετε, ο σκοπός δεν πρόκειται να επιτευχθεί ποτέ. Κύριε Βορνέ, πολύ σωστά το βάζετε και ίσως να φαίνεται στο κοινό μας εδώ ότι μεγαλοπιανόμαστε. Έτσι, δεν λέω. Κάνω το. Ακούστε με. Κατά τη δική μου άποψη και νομίζω ότι το περισσότερο εξαιμώ εδώ, ο Δήμος δεν είναι μόνο να διαχειρίζει τα σκουπίδια, το νερό και δεν ξέρω εγώ κάποια πράγματα. Έχει και σκοπούς αναπτυξιακούς. Να φέρει επενδύσεις στην περιοχή, να είναι ταυτόσιμες με το και συμβατές με το οικολογικό περιβάλλον και εκεί πρέπει να τοποθετούμεθα κι εμείς και τα σωματεία μας, η συλλογή μας και η Ομοσπονδία. Βεβαίως, εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ για οικονομικά θέματα διότι έχω μια μέση μόρφωση. Υπάρχουν όμως μέσα από μια ημερίδα που θα οργανώσουμε, ημερίδες που θα οργανώσουμε για όλα αυτά τα θέματα, ειδικοί οι οποίοι ευχαρίστως θα έρθουν. Άλλοι θα το κάνουν γιατί θέλουν να συμβάλλουν, άλλοι μπορεί να το κάνουν και με τα από αμοιβή, υπάρχει μια σχετική αμοιβή, να μας πούν την επιστημονική τους άποψη, την οποία εγώ θα ακούσω πάρα πολύ καλά που δεν έχω πανεπιστημιακές γνώσεις στα θέματα οικονομίας ή οπουδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός. Δεν τα ξέρουμε όλα, όλοι. Και νομίζω ότι αυτό δεν ξέρω τίποτα. Περιμένω να ακούσω από ειδικούς, επιστήμονες, αλλά και από πολίτες εδώ του Δήμου μας την άποψή του για να τεκμηριώσω τη δική μου άποψη που θα υποστηρίξω στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Αυτή θα είναι η προσέγγιση, έτσι. Η ανάπτυξη λοιπόν είναι το πρώτο υπαρχόν ένα θέμα στο καταστατικό μας, γιατί τελικά η χώρα μας στην κατάσταση που βρίσκεται από αυτό πάσχει η Σίγουρα. Μπορώ να θίξω ένα άλλο θέμα. Για θα προσκαλούμε και την καμιά φορά στα συμβούλια που θα κάνουμε την αστυνομία. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα σε όλους τους κοινούς με το θέμα security. Πάσα στην αστυνομία. Μην το αναπτύξουμε.
Όχι, μα το νομίζω όλοι το ζούμε. Και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η αστυνομία που λέει πάρε το 100% καλή να έρθει οι δύο ώρες από την Αθήνα να έρθει εδώ. Και Ανδρέα, επειδή το είπαμε και στον Δημήτρη, στον Νίκο προηγουμένως, μέσα στα θέματά μας είναι η ασφαλής διαβίωση του πολίτη και η διαφύλαξη της περιουσίας του. Άρα λοιπόν θα αποτελέσει ειδικό θέμα και ίσως όχι μια φορά και όχι μια φορά όπου οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να προσκληθούν, να τοποθετηθούν η αστυνομία βεβαίως ή πυροσβεστική σε κάποιο άλλο, έτσι, μέσω η πολιτική προστασία παίζει ρόλο για όλα αυτά, θα είναι από τους σοβαρότερους εισηγητές σε αυτές τις ημερίδες. Και όχι μόνο αυτό. Θα πρέπει να είναι και επιστήμονες. Έχουμε την τιμή στην περιοχή μας να έχουμε καθηγητή της Παντίου, της εγκληματολογίας, είναι οικιστής του καταφύγου, τον οποίο νομίζω, εάν μπορεί γιατί έχει και προβλήματα κινητικά, θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια τέτοια ημερίδα. Δηλαδή θα χρειαστούμε ανθρώπους πέρα από την αστυνομία, πέρα από τους αξιωματικούς και τα στελέχη της που έχουν την εμπειρία και υποτίθεται είναι αυτοί οι άμεσοι που παρεμβαίνουν, να καλέσουμε και ειδικούς πάνω σε αυτά τα θέματα για να μας διαφωτίσουν. Να συνεχίσω πάνω, άλλωστε το λέμε εδώ ότι η διοργάνωση εκδηλώσεων διαλόγου και ενημέρωσης με τους φορείς του Δήμου και με τη συμμετοχή δημόσιων φορέων για τη διαμόρφωση θέσεων για τα κύρια προβλήματα. Δι' αυτό που ανέφερε ο Άγγελος προηγουμένως, αυτό είναι. Προφανώς δεν είμαστε ειδικοί για όλα αυτά. Άλλο θέμα, άλλο θέμα κι άλλο. Μέσα από σεμινάρια, κάθε ειδική για κάθε θέμα. Δεν μιλάμε για σεμινάρια. Δεν είναι σεμινάρια, είναι ενημερώσεις, εκδηλώσεις. Καμία σχέση με τον Δήμο και οτιδήποτε φορέα. Μα και ο Δήμος θα πρέπει να είναι. Η ασφάλεια δεν θα φορά τον Δήμο. Όταν μιλάμε για συγκεκριμένα θέματα, υποτίθεται να φέρει κάποιον επιστήμονα για να αναλύσει τα θέματα. Αν υπάρχει κάποιο επιστήμονα στον Δήμο, φέρνει. Όχι, όχι, όχι. Μα το ίδιο που ισχύει για μας. Το ίδιο που ισχύει για μας. Ξέρετε, κύριε Κορονέο, ότι τα στελέχη του Δήμου, οι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, περισσότεροι από αυτούς. Δεν έχουν τις επιστημονικές γνώσεις για να τοποθετούνται. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το κάνει και ο Δήμος. Όταν συνεδριάζει με συγκεκριμένη θεματολογία, πρέπει να έχει πρόσφορα στο κάνει. Να καλεί επιστήμονες, ειδικούς, μελετητές και να ενημερώνουν τα δημοτικά στελέχη για το θέμα και να παίρνουν αντίστοιχες αποφάσεις. Αυτό το κάνει και ο Δήμος. Έτσι, ξέρετε το επίπεδο γνώσεων των δημοτικών συμβούλων, εκτό από του μέλου που είναι πανεπιστημιακή μόρφο, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι τη καθημερινότητα όπω είμαστε και εμεί. Λοιπόν, δεν μπορεί να περιμένουν να τα ξέρουν όλα, όπω κανένα σε αυτόν τον τόπο, ακόμα και οι επιστήμονε δεν τα ξέρουν όλα. Όποιο λέει τα ξέρει όλα, τότε μάλλον έχει πρόβλημα. Ναι, αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση. Εγώ ήθελα να πω κάτι. Επειδή το πρόβλημα είναι το που λέγομαι, είναι από τον αγγλικό λαό, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, και στα πρωτοβάθμια και στα δευτεροβάθμια. Ας έχουμε έτσι μια ρεαλιστική εκτίμηση τη σημερινή συνάντηση. Οι πιο πολλοί είμαστε θεσμικοί εκπρόσωποι. Ο κόσμος λοιπόν έχει ανάγκη από έμπνευση και από μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους. Εμείς δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε τους φόρους, ούτε κάτι συμμετοχικό δεν μπορούμε να είμαστε. Εμείς τι μπορούμε, να κάνουμε μικρές ρεαλιστικές δράσεις ενημέρωσης, να μπορέσουμε στην πράξη να προσελκύσουμε τα σωματεία, κάνοντας ακόμη και μία δωρεά ή ως αγωγικός αρμοσπονδία, ένα σύγχρονο καταστατικό που δεν έχουν και τους εμποδίζουν την εγγραφή, να αναλύσει το όποιο άλλο μέτρο που δεν τους ξέρω τους ανθρώπους καλά και δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είναι η σύγχυση τη ενώση και δεν είναι να είμαστε άρτη με τέλειο καταστατικό για να διευθύνουμε στα 2, στα 3, στα 5. Γιατί δεν μας δίνει σημασία κανείς. Υπάρχουν επιτροπές διαβούλευσης του Δήμου, υπάρχουν επιστημονικές επιτροπές, υπάρχουν πόροι άλλοι που εμείς δεν θα έχουμε. Εμείς κατά τη γνώμη μου, απλά το πω, τι μπορούμε να δημιουργήσουμε ως ένας φορέας ο οποίος αφού γκρέμεται περισσότερο, διαθέτως περισσότερο χρόνο από ότι η Δημοτική Αρχή, τις ανάγκες των ατόμων, των συλλόγων κλπ. Γιατί και οι σύλλογοι δεν έχουν προσωπικά δείγματα της ιδρύτερης περιοχής του Αγίου. Και αυτή αδρανίζει, να μην υπαυκαλιζόμαστε τώρα. Και να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους, όπως είπε η κυρία, να ανοίξει η πόρτα μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που θα έρθει και θα πει και ένα προσωπικό. Αυτό μπορεί να συνδέεται με ένα γενικότερο. Δηλαδή, όχι κλειστές αίθουσες, όχι κλειστά συμβούλια, όχι τυπολάτες στο γράμμα του καταστατικού, άλλη η ουσία με παιδιά. Οι δυνάμεις
σε αυτό που δεν φτάνει. Καμία δεν είναι ούτε οικονομική, ούτε διοικητική, ούτε διαχείριση εκεί. Ενάμιση μέρα. Πρέπει να ενωθούμε με έναν τρόπο. Όχι ρομαντικά τώρα. Μπορούμε εμείς να βγάζουμε 5 πορίσματα και όχι 105 και αυτά να είναι συμβουλευτικά εντό εισαγωγικών στο θεσμό του Δημάρχου, όποιο και να είναι. Και όσο για το αν θα πρέπει από του συλλόγου ή από τι ομοσπονδίε να βγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούνται τα κοινά, από πού θα βγουν αυτοί οι άνθρωποι, από του συλλόγου που θα βγουν. Είναι καταλληλότεροι από του άλλου που έχουν 100 τελαμινέ πτυχία και είναι στελέχη πολιτικών. Αν εμεί όλοι διαθέτουμε χρόνο προσωπικό και εκλογισμό και κάνουμε αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνω γιατί να το βλέπουμε τέτοιο χωριστικό, χωριστική διάθεση και να φοβάται όλο να πει α, ήρθε εκεί γιατί κυμαίνε σε ψήφου, γιατί είχε άλλα στο μυαλό σου. Όχι, ο άλλο στο μυαλό σου μπορεί να σου πει στην πορεία. Δεν είναι κακό. Δηλαδή να μην έχουμε τέτοια ταμπού. Αυτά θέλω να πω, σαν και πολύ σύσταση και νοημία και έχουν φτάσει σαν να το δεν υπάρχει αντίρρηση. Αλλά μην νομίζω ότι είναι αφοριστικό αυτό που λέμε. Λέμε ότι όποιος είναι εδώ από αυτή την πλευρά που κάνει προτάσεις, κάνει όλα όσα είπατε, δεν μπορεί να είναι και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή τη υλοποίηση. Γιατί συγκρούονται οι αρμοδιότητες. Δηλαδή εδώ πέστε τώρα, ας πούμε, ότι εγώ ήμουν σαν τον αντιδήμαρχό μας. Τι θα υποστήριζα εδώ, τις θέσεις της Ομοσπονδίας ή θα διαφήμιζα το Δήμο. Έτσι το είδαμε λίγο πολύ. Αυτό είναι συμπέρασμα. Είναι δεδομένο και αυτό λέμε ότι. Και επειδή δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να περνάει η άποψη ότι αυτή η Ομοσπονδία είναι εφαλτήριο για κάτι άλλο, όποιο θέλει, δεν το απαγορεύει, μπορεί να το απαγορεύσουμε συνταγματικά, νομικά. Όποιο θέλει, μπορεί να παραιτηθεί. Και να βάλει υποψηφιότητα, δεν το αποκλείουν αυτό. Να βάλει υποψηφιότητα σε εκλογές. Δεν μπορεί να είναι παράλληλα. Δεν είναι σημαντικό. Το να είναι μέλος, είναι μέλος, δεν το αναφέρει. Αλλά δεν μπορεί Γιάννης και να Γιάννης πει. Ξέρετε κάτι, διάβασα σε ορισμένα site και στο Ραδικό Παρακριτή που εγώ λειτουργώ, αλλά και σε κάποια και στο Υπουργείο Ξηκάκη. Τι φτιάχνουν αυτοί, μια ομοσπονδία για να προωθήσουν τα συμφέροντα του κυρίου Σοφρόνη. Ή γιατί θέλετε να φτιάξουν. Κάποιοι είπαν ότι θέλετε να φτιάξουμε συνδυασμό εκλογικό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να φτιάξουμε και να θέλαμε. Το κατοχυρώσαμε ώστε να μην μπορούμε. Αν κάποιοι στο μυαλό του είχαν τα πω στην ομοσπονδία και να του πάρω και να κάνω ένα συνδυασμό, είμαστε και μπόλικοι, καλύπτουμε εν πάση περιπτώσει τις προϋποθέσεις του νόμου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό και ο σκοπός μας δεν είναι αυτό. Το κατοχυρώνουμε και νομικά. Αν θέλουμε τώρα να φύγουμε όλοι να πάμε να κάνουμε τους δημοτικούς συμβούλους, μπορούμε να παρακολουθούμε και το κάνουμε. Κάνουν κάποιοι άλλοι. Έτσι. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι. Πρέπει να στον τόπο μας, δεν ξέρω αν συμβαίνει παντού, αλλά στον τόπο μας, δεν είναι όλα ας πούμε ξεκάθαρα. Πρέπει να τα διευκρινίζεις. Δεν είναι αυτονόητα όλα.